Ιάννα, ο Δημήτρης και η Ελένη περιμένουν τη γραπτά σας για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Και όποιος γυρίζει, κερδίζει. Η κατηγορία είναι στο σχολείο. Έχει πατήσει πιο γρήγορα η Ελένη. Γρήγορα στο διευθυντή. Γρήγορα. Έτσι πάω. Δεν μου αρέσει αυτό. Εσύ έχεις πάει στο διευθυντή, Ελένη. Όλοι πήγαμε. Όλοι πήγαμε. Κάποια στιγμή. Αλλά δεν πήγαν όλοι να παίξουν τροχό της τύχης. Η Ελένη θα το κάνει τώρα. Ελένη, καλώς όρισες. Το δικό μας το γραφείο είναι πολύ πιο ωραίο από το διευθυντή του σχολείου. Πολύ καλύτερο. Προφανώς, είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Γιατί πήγες, δεν παίζουμε μεταξύ μας, γιατί πήγες στο γραφείο. Εγώ πήγαινε γιατί, άκου να δεις, μιλούσα πολύ. Το πιστεύεις αυτό για μένα? Κι εγώ. Α, κι εσύ, για σένα δεν το πιστεύω εγώ. Τα ίδια είμαστε, θα δεις σε λίγο. Λοιπόν, εδώ μιλάω όσο θέλεις, ελεύθερα, βγάλε και χρήμα, γέρνα και τροχό, πάρε και κατηγορία. Όλα ελεύθερα εδώ. Η κατηγορία είναι λόγια του τείχου. Λόγια του τείχου, δηλαδή ψάχνουμε κάτι που στα αλήθεια είναι γραμμένο σε ένα τείχο και φυσικά δεν είναι κάποια βομολογία από αυτές τις ασκήμιες που καμιά φορά βλέπουμε. Μόνο τα ωραία βρίσκουμε εμείς. Πάμε να βρούμε ένα τέτοιο ωραίο γραμμένο. Ξεκινάμε με 20 ευρώ. Το κάπα. Το κάπα. Αυτά με το 20άρικο, εντάξει. Έλα. Τώρα μάλιστα 150 ευρώ. Τώρα, μπουμπούνα το. Θα πω το μη. Το μη για 150. Μη, μήλο. Να έχουμε... Είναι διπλό, μπράβο. Άρα έχουμε money. 3 εκατοστάρικα με αυτό μόνο. Θα πω το αλφα. Το αλφα. Αγοράζει λοιπόν ένα φωνήεν. Είναι το αλφα και ανοίγει. Τριπλό. Λόγια του τείχου. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ακόμη να μαντέψουμε κάποια γράμματα τα υπόλοιπα. Αλλά κάτι γίνεται. Θα πάρω και το έψιλον. Τώρα έχεις πόσα, 120 ευρώ. Έλα, πάνε τα μισά. Πάνε τα μισά, πόσα είναι τα μισά, ξέρεις. Τίποτα, 60 ευρώ, εντάξει, αυτή είναι η απώλεια. 60 ευρώ, αλλά μαζί με αυτά, Ελένη μου, χάνεις και τη σειρά σου, γιατί αυτό που έχασε η Ελένη ήταν στην πραγματικότητα τα μισά της λεφτά. Τι να κάνουμε, πάει το 500-άρικο. Φεύγει από αυτό τον γύρο, θα το βρούμε αργότερα μπροστά μας. Άννα, καλώς όρισες. Γεια σου, Πέτρο. Καλή αρχή να ευχηθούμε, γύρισε τον τροχό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σένα ένα δώρο αξίας 150. Εξαιρετικά, θα ήθελα το TAF. Πάρα πολύ καλά. Πάρε το δωράκι σου. Allsmart.gr σημαίνει 25.000 διαφορετικά προϊόντα σε ένα και μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα. Και για σένα, wow, 30 ευρώ. Εξαιρετικά. Το είπα εντυπωσιακά. Δεν ήταν, 30 ευρώ δεν κάνει τίποτα. Θα ήθελα το ρο. Με τόσο ευγένεια που το ζητάς, δεν μπορώ να το αρνηθούμε. Ορίστε ένα ρο. Να το. Τέλεια. Ένα ήθελα. Έχουμε λοιπόν τη δωρεπιταγή συν 50 ευρώ. Πρέπει να γυρίσει. Ναι, μπράβο σου! Έχουμε και λέμε. Παλαντέρ με ένα και μόνο σύμφωνο. Ποιο είναι αυτό? Θα ήθελα το σίγμα. Και το πήρε. Πάρει. Εξαιρετικό. Ο πρώτος γύρος της πάει όσον αφορά την τύχη. Δεν της πάει όσον αφορά ποσά. Θα το βρούμε. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχεις 100 συν 150, δηλαδή τα 100 δικά σου, 150 το δώρο. Τι θες να κάνεις? Θα γυρίσω ακόμα μία. Εντάξει. Μάλιστα, και αυτή η μία που γύρισες θα είναι και η τελευταία για αυτό το γύρο, γιατί έφερες εξπρές που μπορεί να σου φέρει καλά χρήματα, γιατί δεν θα γυρίσει πάλι, θα λέει γράμματα για 50 ευρώ, ή να σου πάρει τη σειρά αν αστοχήσεις. Το χ, παρακαλώ. Ναι. Πάρε τώρα το εξπρές. Το εξπρές σημαίνει γράμμα 1-1 μέχρι τη λύση του γρίφου. Γράμματα. Το θήτα. Έχει. 350 ευρώ. Επόμενο γράμμα. Το κάπα.
Κάπα. Τόσο κράτησε. Ήταν πολύ εξπρές απλά. Ναι. Και χάθηκε και άδοξα. Το που είδε το είπε. Δυστυχώς. Έπρεπε να το. Αν μπορούσα να το κυκλώσω, θα το κύκλωνα κιόλα στο κάπα. Ναι, ναι, ναι. Έχει άνοιξε πριν από λίγο. Κρίμα. Γυρνώ. Εδώ, ναι, γυρναστέ σου, όντω. Δημήτρη, έλα φίλε να παίξει για πρώτη φορά. Καλή αρχή. Καλησπέρα και από μένα. Θα πω το γράμμα νι. Υπάρχει. Το ξέρω το γρίφο, η αλήθεια είναι, αλλά λέω να γυρίσω. Δεν θέλεις μόνο 100 ευρώ. 50-100. 100 θα γίνουν να το λύσεις. 100 θα γίνουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν πάω παραπάνω. Θα γυρίσω άλλη μία. Μέχρι εκεί με παίρνει εμένα. Εντάξει. Δεν είναι δυνατό. Λοιπόν... Αυτό του ήρθε. Είχε μία μαύρη φέτα μόνο, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τι έπρεπε να κάνει, να γυρίσει έπρεπε ο άνθρωπος για 50 ευρώ, δεν αξίζει τον κόπο και τα έκανε 25. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Κανείς δεν έχει λεφτά έτσι πολλά γύρω σου, η Ελένη έχει 60. Ξέρεις τον γρίφο, Ελένη. Ωραία. Για αλλάξτε θέση. Λύνοντάς το, ισχύει το ίδιο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, μέχρι 100 ευρώ. Θα το λύσω. Δικό σου θέμα. Λυνείς. Πάμε. Χασμουρηθείτε, είναι μεταδοτικό. Το χασμουριθείτε είναι μεταδοτικό. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Σωστά. Εντάξει. Δεν θα γράφανε σε ένα τοίχο κάτι που δεν θα ήταν παράφραση. Κάτι ωραίο. Είναι κάτι τσιτάτο. Κάτι ωραίο. Μην χασμουριόμαστε. Πάμε 100 ευρώ συν 100 ευρώ 200 για την Ελένη που 100-100 τουλάχιστον έχει το 100% των λύσεων των γρίφων μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Άννα όμως, που έκανε αρκετή δουλειά στο γρίφο, αλλά τελικά δεν τον έλυσε για εκείνο το παλιό κάπα που ήταν ανοιχτό. Άτιμο. Τώρα θα παίξει πρώτη.